Τώρα, βέβαια, σε σχέση με τον νόμο και την τήρηση, λίγο η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης τα έχει μπερδεμένα. Συμφωνείτε τώρα με αυτό που πάει να γίνει? Εδώ δεν τήρησε το καταστατικό ο κύριος Μητσοτάκης για να διαγράψει τον κύριο Σαμαρά. Τι λέει το καταστατικό? Όποιος είναι κόμμα κόντρα στην κομματική πειθαρχία δεν πρέπει να διαγράφεται? Όχι, μια απλή επισήμανση. Μια απλή επισήμανση. Και εδώ. Και εδώ είναι η σοβαρή πολιτική παρατήρηση, κύριε Ξενάκη. Εδώ είναι η σημαντική πολιτική παρατήρηση. Ότι... Και να πάμε και στον κύριο Γεγιώργο. Και αυτό είναι και το πλέον σοβαρό και θέλω να το συνδυάσω. Με αυτό να κλείσετε. Και θέλω να το συνδυάσω και με τα εθνικά ζητήματα. Τέτοιες μέρες που περνάμε, να είναι ένας πρωθυπουργός αποδυναμωμένος στο εσωτερικό του και να είναι σαν αυτό το καραβάκι που το παίρνει και το φέρνει ο καιρός και ο άνεμος από διάφορα συγκροτήματα, από διάφορους βαρόνους και από πρώην πρωθυπουργούς και πρώην αρχηγούς του κόμματος. Κύριε Γεγιώργλου, να σας αφήσω να μιλήσετε στο τέλος. Κύριε Παπαδάκη, είναι και τα παιδιά από την Κρήτη, συντοπίτε σας. Τους καλωσορίζουμε. Και μόλις αυτός που πήρε τηλέφωνο τώρα ήταν ο Θωμάς ο Χαριτάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου από τον Άγιο. Είπα ότι είμαστε στο στούντιο. Έχει σηκωθεί ο Άγιος, είναι στο πόδι. Η φράξια της Κρήτης τώρα. Αποδείχθηκε αυτό που σας είπα στην αρχή. Ενώ είχαμε μια σοβαρή συζήτηση για το εθνικό θέμα που έχει να κάνει με την αμυντική συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας, η συζήτηση πήγε χθες στη Βουλή στο ποδόσφαιρο. Εξίσου σοβαρό θέμα. Άλλης κλίμακας όμως και άλλης συζήτησης αντικείμενο. Και εσείς δεν να πω λοιπόν για την αμυντική συνεργασία, απόλυτα πήραμε θέση. Ψήφισε, είναι ψήφισε, όχι, όχι, όχι και στην τροπολογία, όχι και πριν στον πριν χειρισμό. Γι' αυτό δεν μπήκαμε στο πρόβλημα. Για να μην απαντάμε στο ερώτημα του κυρίου Οικονόμου, όπως κάνει η κυρία Αβγέρη. Η συμφωνία λοιπόν που υπηρετεί μια στρατηγική επιλογή της χώρας για συμμαχία με τις ΗΠΑ, παρότι δεν ήταν ό,τι καλύτερο, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ από τη διαπραγματεύτηκε, δεν πήρε αυτά που έπρεπε, αλλά και ο κύριος Μητσοτάκης την υπέγραψε. Δεν μπορούμε να δώσουμε παράταση στον αγώνα. Προχώρησε. Δεν μπορούμε να δώσουμε παράταση στον αγώνα. Εθνική συνεννόηση, κύριε Παπαδάκη, για τα εθνικά θέματα και όχι διαχωρισμό για τα ποδοσφαιρικά. Αυτό είναι το μήνυμα. Γιατί γελάνε τα παιδιά όταν ακούνε τους πολιτικούς να μιλάνε για εθνική συνεννόηση, αυτό είναι μια. Ευχή. Έτσι. Εγώ του καλώ και στη Θεσσαλονίκη για όταν θα μεγαλώσουν πιο πολύ, να έρθουν και στη Θεσσαλονίκη για την πενθήμερη, έτσι. Βεβαίως. Α, ωραιότατα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την κυρία Αβγέρη, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Οικονόμου και τον κύριο Γεγιέρογλου.